Κατερίνα, σήμερα ξεκινάει το σχολείο. Καινούργιο σχολείο, καινούργιοι σπαστικοί καθηγητές και καινούργιοι ηλίθιοι συμμαθητές. Καταλαβαίνεις πως νιώθω. Χάλια, χάλια, χάλια. Δεν μπορείς να βάλεις αφύπνιση στο κινητό όπως όλος ο φυσιολογικός κόσμος. Εγώ σου είπα τίποτα που δεν μ' άφησες να κοιμηθώ όλο το βράδυ με τις φωνές σου. Τι φιάλτες βλέπω με το κολοσχολείο σας. Το σχολείο μας είναι υπέροχο. Για να το λες εσύ υπέροχο, κατάλαβα. Με την. Να το ισιώσουμε λίγο αυτό το διάφραγμα. Με την αρχίσαμε. Μου κλείσε η Έλλη την αφύπνιση. Έλα μωρό μου, σήκω σχολείο, κάλε. Έλα, εντάξει προσευχή. Θα θυμώσει ο Αλλάχ άμα δεν πας την ώρα σου. Καλό κουράγιο. Ελλή, σήκω, πάει 8 η ώρα. Σου ρώτησα εγώ τι ώρα είναι. Σήκω, θα αργήσουμε. Ναι, έλα ρε μαμά, άσε με νιστάζω, ύπνος τρέφει τα παιδιά. Ναι, και ο ήλιος στα μοσχάρια, σήκω λέμε. Άρα, άμα βγω στον ήλιο θα γίνω μοσχάρι, άσε με να κοιμηθώ. Έλα ρε αγάπη μου, πρώτη μέρα στο σχολείο, να κάνουμε καλή εντύπωση. Γιατί, αφού θα τους τη χαλάσω αμέσως. Έλα ρε παιδί μου, τέντωσε το πόδι σου, μη με παιδεύεις. Σταμάτα ρε με τίνεις. Να δεις, θα είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Έλα, πρώτη μέρα στο σχολείο, θα κάνεις καινούριους φίλους, θα είναι φανταστικά, θα δεις. Ναι, είχα και σχολείο και φίλους, μαμά. Αλλά εσύ κατάφερες και τα κατέστρεψες όλα. Και για ποιο λόγο? Α, γι' αυτό. Πρέπει να φύγω, αγάπη μου. Σήμερα πάρα πολλά ραντεβού. Να μην σε κρατάμε. Καλή σου μέρα, Έλλη μου. Ρε εσύ, σχολείο, πρώτη μέρα σήμερα. Μην έχεις αγωνία. Σου φαίνομαι να έχω. Αυτός είναι ένας δρόμος που περπατιέται με τη γνώση. Είναι ένας δρόμος από σένα προς εσένα. Περπάτησε τον. Δεν θα πέσεις έξω. Μαμά, το αποφάσισα. Θα μείνω στο σπίτι και θα κάνω τα μαθήματά μου εδώ. Τέλος στο σχολείο. Ελλή, άσε το χιμωράκι, θα αργήσουμε. Σοβαρό λόγο. Θα σου εξομολογηθώ κάτι. Και εγώ δεν το χώνευα το σχολείο. Δεν είχα χειρότερο. Έβλεπα όμως τις ξινές τις συμμαθήτριές μου να περνάνε στις σχολές που ήθελαν και πείσμωσα. Και κοίταμε. Τα κατάφερα. Έγινα ψυχαναλήτρια. Δεν θέλεις να τα καταφέρεις κι εσύ? Να γίνω σαν και σένα εννοείς. Να είμαι χωρισμένη με δύο παιδιά και να τα έχω με ένα Τούρκο. Και ούτε καν το Σουλεϊμάν το μεγαλοπρεπή. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Δεν χωράτε στο μπάνιο εσείς? Ορίστε, έχεις το Τζεμ και την Τιλέκ να σε βοηθήσουν να προσαρμοστείς. Με μένα κατέβεται, ας τα βγάλει πέρα μόνη τη. Εγώ δεν νομίζω ότι θέλει να έχει καμία σχέση με μένα και τις φίλες μου. Εξάλλου μην το πάρεις προσωπικά, αλλά είσαι και παραμένεις άπιστη. Κοιμάμαι εγώ. Do not disturb. Ωραία. Κοιμήσου. Και πολύ καλά θα κάνεις. Καλύτερα μην πας σχολείο. Εξάλλου είσαι τόσο μονόχνοτη και τόσο σκάτο χαρακτήρας που δεν θα σε θέλει κανένας. 27, 28, 29, 30. Για να σου πω και κάτι, εγώ δεν θα θέλω κανέναν. Αυτοί θα παρακαλάνε να με κάνουν φίλοι, εντάξει? Ό,τι πεις. Ναι, εγώ μπορώ να έχω όσους φίλους θέλω. Έτσι να κάνω, χιλιάδες θα τρέξουν. Ολόκληρη διαδήλωση. Βεβαίως. Άντε, πήγαινε για ύπνο. Και μη με καθυστερείς, θα αργήσω πρώτη μέρα. Όλο το γαλατάκι. Όλο το αγόρι μου. Όλο λίγο ακόμα. Δεν θέλω. Καλά, πάρε σε μπιτσάκι. Άντε, καλή αρχή. Φιλάκια. Φιλάκια, αγάπη. Γεια σου, γεια. Καλημέρα, Τζεμ. Καλημέρα. Σαντουιτσάκι. Δεν μου τα βάζεις ένα ταπεράκι. Από αύριο θα σου έχω και ταπεράκι. Έλεος, ποιος δίνει κολατσιό σήμερα ημέρα? Γιατί τι δίνουνε? Χατζηλίκι. Έχω, να σου δώσω. Όχι, δεν χρειάζεται, μου δώσε ο μπαμπάς. Thanks. Έλλη. Είσαι έτοιμη? Όχι. Ωραία. Θες και τα δύο? Δώσε το ένα σε μια συμμαθητριά σου. Α, φοβερός τρόπος να κάνω γνωριμίες. Πεινασμένη φαίνεσαι. Πάρε ένα σάντουιτς. Όντε, γεια. Γεια. Ο Τζεμ. Έφυγε. Μεγαλοπούλα. Μπαίνει για μένα. Παρακαλώ. Δεν μπορώ να φάω ούτε να πιω. Γιατί τι έχεις, είσαι άρρωστη? Έχουμε ραμαζάνι, μουσουλμανική νηστεία. Α, ναι. Ούτε νερό, ούτε φαΐ. Αυτό, βρε παιδάκι μου, δεν είναι νηστεία. Αυτό είναι βασανιστήριο. Όταν πέσει ο ήλιος, μπορώ να φάω. Ναι, αλλά μέχρι να πέσει ο ήλιος, θα έχεις πέσει κι εσύ. Ο παπάς σου το ξέρει αυτό? Φυσικά. Η θρησκεία μας είναι. Όχι πάλι πρώτη ώρα, κοντοπίδι. Κολλητέ, να είμαστε στα γνωστά λιμέρια. Δεν ξέρω με την αφρικάρα περισσότερο, με το καινούργιο σχολείο ή με τις κατόφατσες που με περιβάλλουν.
παρέκκληρα μας ανλάει. Πεινάω ήδη. Πώς θα αντέξω μέχρι τη Δύση? Παλάχι είναι μεγάλο. Την είδες? Ξεκούλα, θα βρεις καλύτερα. Ξεκούλα. Άσε με ρε. Κοίτα και την άλλη ξινή, κοίτα. Δηλαδή, εσένα σ' αρέσει? Θα μπορούσα να πω και χειρότερο. Μη σου πω ότι είναι καλύτερα το παλιό μου σχολείο. Και εκεί πρόσεξε και το καινούργιο γήπεδο. Το γήπεδο δεν κάνει το σχολείο. Ναι, αλλά ούτε τα παιδιά μας κοιτάνε περίεργα. Ωραία, σήκω φύγε από δίπλα μου. Αν σ' αρέσει τόσο πολύ το κουβαδάκι σου και σε άλλη παραλία. Τι έγινε, φοβόμαστε? Τελικά μόνο την έξυπνη ξέρεις να κάνεις και μετά την ώρα στα σκύλια. Δεν αφήνεις τη δικιά μου ουρά να σκεφτείς τη δική σου που προσπάθησες να την κουνήσεις τη Δάφνη και φαγεσίτα. Τελικά δεν σου ξεφεύγει τίποτα, έτσι. Εσύ να κρατάς αποστάσεις ασφαλείας από μένα. Πέφτουλα. Μπορώ να σκόνω τη ζωή κόλαση εδώ. Η ζωή μου είναι ήδη κόλαση. Δεν μπορείς να προτείνεις κάτι πιο σπούκι. Πάμε να φύγουμε. Κατερίνα, όχι την πρώτη μέρα, ούτε την πρώτη ώρα δεν θα μπορέσω να αντέξω χωρίς εσένα. Τέλεια! Όλοι οι losers μαζεμένοι σε αυτή την τάξη. Και εγώ ανάμεσά τους. Okay, το πήρα το μήνυμα. Δεν με θέλεις δίπλα σου, bitch. Ούτε εγώ γουστάρω όμως να κάτσω μαζί σου. Συγγνώμη, είναι πιασμένη από το ρηβατικό σακίδιο που προφανώς έχεις από το δημοτικό. Όπα, ρακέτα τένις, μεταβολή. Δεν θα κάτσεις δίπλα στο ψώνιο. Μπίμπο! Τρέξε, Έλλη, τρέξε. Το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής. Να και το ντουο φρίκουλο. Θα κάτσω μόνη μου. Και ναι, είμαι μονόχνοτη. Τίτλος τιμής εδώ μέσα. Πρώτα λεπτά της πρώτης ώρας της πρώτης μέρας και έχω ήδη βαρεθεί. Καλημέρα! Καλή αρχή! Καλή χρονιά ελπίζω! Μη με κάνετε να μετανιώσω που έγινε εκπαιδευτικός. Ωραία. Ο Λυκειάρχης μαζί με τις ευχές του σας στέλνει και μερικές οδηγίες που αν δεν τις στηρίσετε, κακό του κεφαλιού σας. Απαγορεύονται σουγιάδες, ανοιχτήρια, κατσαβίδια, σπρέι πιπεριού, φωτοβολίδες, λίμες νυχιών, lip gloss και κινητά με ringtones τα φετινά χιτάκια κομμένα. Αυτά. Παίρνω απουσίες. Όποιος ακούει, σηκώνει το χέρι. Μάλιστα. Μαριάννα Κοντούλη. Ηλίας Γερακάκης. Εδώ. Σοφία Μπονάρου. Εδώ. Θεόδωρος Θεοδόρου. Θεό, κυρία, μην τα ξαναλέμε τώρα. Έλα, μωρέ, μην αρχίσουμε με το παίρνε έξω από τώρα. Τζεμ Οζτούρκ. Αλέξης Δημητρίου. Εδώ. Συγγνώμη. Εδώ. Κάτσε κάτω. Συγγνώμη, έλα. Έσπασες το τυχερό στυλό του μπαμπά μου. Sorry, ήταν πολύ τυχερό. Με κοροϊδεύεις, βλαμμένο? Όχι, αλήθεια. Τι έγινε, παιδιά? Πιάσαμε κουβέντα πρώτη μέρα. Αλέξη, κάθισε. Μη βάλεις τα κλάματα τώρα. Όχι μπροστά του, όχι μπροστά σε όλη την τάξη. Okay. Ήταν το τελευταίο πράγμα που σου χάρισε ο πατέρας σου πριν φύγει για πάντα. Χάρισμά σου, έτσι όπως το έκανες. Συγγνώμη. Κοριτσάκι μου, ποια είσαι εσύ? Χριστίδου, είμαι καινούρια. Μήπως έκανες λάθος τμήμα? Δεν με έχει ενημερώσει κανείς. Και σύμφωνα με τον κατάλογό μου, δεν υπάρχει. Πάρα πολύ ωραία, να σας αδειάσω τη γωνιά τότε. Πέρα μου την τσάντα μου, κρετίνε. Και δεν είμαι μόνο σε λάθος τάξη, είμαι σε λάθος σχολείο. Γιατί το δικό μου σχολείο δεν είναι τέτοια σαβούρα. Εσύ γιατί γελάς? Ο χειρότερος από όλους είσαι. Καλή χρονιά, απόβλητα. Δηλαδή, τι ένιωσες? Μπορείς να μου το περιγράψεις? Σαν ένα σφίξιμο στο στομάχι. Μάλιστα. Αλλά ήταν κούκλα. Mm. Και ξέρω εγώ, μπορεί να μην ήταν τόσο μπίτσος μου φάνηκε. Μπορεί βέβαια και να ήταν. Μπορεί να με μισεί. Πιστεύετε ότι με μισεί? Αλεξή,
αναπνοή με το διάφραγμα. Χαλάρωσε. Πολύ ωραία. Άκουσέ με. Έχω κόρη στην ηλικία σου και σου το υπογράφω ότι τα κορίτσια σε αυτήν την ηλικία δεν είναι πολύ καλά. Έχουν εντελώς αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Ναι, αλλά η κόρη σας είναι ευτυχισμένη, δεν είναι? Καλά, μην το λες. Έφυγε η κολλητή της για Ντουμπάι και ζούμε δραματικές στιγμές. Ξέρεις, δεν έχει κάποιον να μοιράζεται αυτά τα κατανόητα μεν, αλλά πολύ σημαντικά πράγματα που μοιράζονται οι φίλες μεταξύ τους. Δηλαδή, παίρνανε, ας πούμε, όποιο βιβλίο γινόταν best seller, το διορθώνανε και στέλνανε με mail τις διορθώσεις στον συγγραφέα. Φτιάχνανε κάτι απαράδεκτα cookies με σταφίδα που δεν τρώγονταν. Αυτές όμως τα τρώγανε. Διασκευάζανε τραγούδια με μια ταλέπορη κιθάρα που, αν είχε φωνή αυτή η κιθάρα, θα τις έβριζε. Αλεξή, πάλι μου την έφερες. Αντί να μου μιλάς εσύ για τη ζωή σου, σου μιλάω εγώ. Εντάξει, μ' αρέσει πολύ να σας ακούω να μιλάτε. Εξάλλου, τι έχετε να κρύψετε? Η ζωή σας είναι όμορφη, όπως σας αξίζει. Αλέξη μου, σε όλους αξίζει μια υπέροχη ζωή. Και για μένα τα πράγματα δεν ήταν πάντα ρόδινα. Η ζωή είναι δύσκολη, ε. Θέλει ανοιχτό μυαλό, θετική ενέργεια, θετικές σκέψεις. Να έχεις τρέλα, αλλά να είσαι και σοβαρός. Να είσαι χύμα, αλλά να μπορείς να είσαι και οργανωτικός μαζί. Ναι. Με την τρέλα και το χύμα, μια χαρά τα πάω. Καλά. Εγώ να δεις. Να σκεφτείς, ο γιος μου είναι 13 χρονών. Ρε Αλέξη, τι θα γίνει? Έτσι το πάμε. Αν με ψυχαναλύσεις εσύ, δεν θα κάνουμε δουλειά. Πολύ cool τα παπούτσια σου. Thanks. Δεν έχεις να πεις κάτι γι' αυτά? Τι να πω. Αυτά έχω, αυτά φοράω. Πολύ έντονο χρώμα. Έχεις σκεφτεί γιατί? Τα έντονα χρώματα αντανακλούν την ψυχική μας διάθεση και την προσδιορίζουν επίσης. Μήπως να τα βάψω μαύρα? Κατερίνα, χάλια. Έτσι μου έρχεται να πάρω το πρώτο αεροπλάνο για Ντουμπάι. Έλλη! Μην είσαι τόσο απεσιόδοξη και καταθλιπτική, αγαπούλα μου. Όταν έχεις θετική ενέργεια, το σύμπαν στην ανταποδίδει. Μαλακίες! Να πω ή έχεις το χεράκι σου στο εσώρουχο? Σνιφάρω κόκα και μου τη σπάς! Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, πατήστε 1. Ανά! Έλα, η Έλλη είμαι που καθόμασταν σήμερα δίπλα-δίπλα. Για να μιλήσετε απευθείας. Ναι, και το δικό σου δισμό ήταν πάρα πολύ cool. Τα έμαθες για το απόγευμα, στο είπε Χριστίνα. Εννοείται, παιδί μου, πως θα έρθω. Έλια! Καλά, μην τρελινόμαστε από τώρα. Λοιπόν, θα διαβάσουμε λίγο και μετά θα δούμε κανένα DVD-άκι. Ποιος? Ο Χριστόφορος, ο Μάκης και ο Λεωνίδας. Θα έρθουν κι αυτοί. Θα τρελαθώ! Για να επιστρέψετε στην αρχή του μενού, πατήστε 5. Λοιπόν, να σα ρωτήσω κάτι. Ο Μάκης σε γουστάρει? Παιδί μου, εννοείται πως φαίνεται. Κάνει μπαμ. Λοιπόν, καλά. Θα τα πούμε σε λίγο από κοντά, γιατί έχω τη μάνα μου μπάστακα και δεν θέλω να τα ακούσει όλα. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό που κάνεις. Με βλέπεις ότι μιλάω με τη φίλη μου. Γιατί κάθεσαι εκεί πέρα και κρυφακούς? Αγάπη μου, δεν το έκανα επίτηδες. Μαρμάρωσα. Εσύ να κάνεις φίλους την πρώτη μέρα του σχολείου. Εσύ. Όταν τονίζει έτσι το εσύ, μου έρχεται να τη λιντσάρω. Είδες. Αντίθετα με ό,τι πιστεύεις, γίνομαι πολύ εύκολα συμπαθής. Ήθελες κάτι? Τι άλλο να θέλω. Με έχεις κάνει περήφανη. Αν και αργά, εξελίσσεσαι σαν προσωπικότητα. Σ' αγαπώ. Και μην ξανακούσω για το χεράκι μου στο εσώρουχο. Αγάπη μου, η αυτοικανοποίηση δεν είναι ντροπή. Είναι απαράδεκτο να σου δημιουργεί ενοχές. Δεν είναι υποκατάστατο της ερωτικής πράξης, παρά μια υγιής συνομιλία με τον εαυτό μας. Όχι, δεν είναι αυτό. Αμάν ρε μαμά. 180 αέρας. Παντογνώστη μου εσύ, παντογνώστη μου. Θα στο ανταποδώσω. Δεν μου λες, έχετε καμιά ανισόρροπη φέτος? Όχι μαμά, σε παρακαλώ. Θέλω να είμαι καλό στο καινούριο μου σχολείο. Μην βγάλεις τους μισούς καθηγητές τρελούς και κυρίως με τις τοπίες. Γιατί, έχω άδικο? Ήτανε καλά αυτή η περσινή κυρία Καραβάνη, πως τη λέγανε, που στο μάθημα των γαλλικών μάθαινε τα βήματα του Πασοντόπουλε? Πλάκα κάνεις ότι μαγειρεύεις. Εσείς θα με τρελάνετε. Δεν μαγειρεύω, ενοχλείστε. Μαγειρεύω, πάλι ενοχλείστε. Αχ, ξέχασα, αγάπη μου, εσύ δεν τρως. Α, μάλιστα. Γιατί δεν τρως? Είσαι άρρωστη? Είσαι ανορεξική? Παίρνεις ναρκωτικά? Τι θες, τέλος πάντων? Βρε με τι. Τι λες το παιδί? Το παιδί έχει το ραμαζάνι. Σωστά δεν το είπα? Όλο σωστά, αλλά δεν έπρεπε να τη το πεις. Δεν είπαμε να μην το παρακάνεις? Μπαμπά, νηστεύει και η Σούνα. Ναι, η Σούνα καλά κάνει και νηστεύει. Είναι σαν φάρελα. Θα πρέπει να νηστεύει όλο τον χρόνο. Καλά, τώρα μην είμαστε ρατσιστές με τους υπέρβαρους. Για αυτήν το λέω, για το δικό της το καλό. Μπαμπά, δεν μπορείς να μου απαγορεύσεις την νηστεία. Θα φάω όταν πέσει ο ήλιος. Ρε παιδάκι μου, δεν είναι και θεονίστικη. Και εμένα μου συμβαίνει όλη μέρα να είμαι με ένα καφέ στο χέρι. Και... Εσύ βέβαια είσαι μικρή. Είσαι μικρή και πρέπει να παίρνεις όλες τις βιταμίνες. Φτάνει που δεν καπνίζεις και δεν κάνεις σεξ. Και αυτό νηστεία είναι. Για το ραμαζάνι. Συγγνώμη,
αν δεν είχε ραμαζάνι, θα έκανε σεξ. Τι λες, μωρέ. Πας καλά, μωρέ. Θα με τρελάνετε όλοι εδώ πέρα. Λοιπόν, δεν καπνίζω. Δεν παίρνω ναρκωτικά και δεν θα κάνω ποτέ, ποτέ σεξ. Γιατί, καλόγρια θα σε κάνουμε. Να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Οι μουσουλμάνοι έχουν μοναστήρια. Α, καλά, εντάξει, δεν πάμε καλά. Διάβασε κανένα βιβλίο για το Ισλάμ. Εσύ αντί να κάνεις υποδείξεις θυμητό, πες καμιά κουβεντούλα και στην αδερφή σου, βάλτε λίγο μυαλό. Δεν τρώει όλη μέρα, θα λιποθυμήσει. Εγώ κοντρά στην πίστη της δεν πάω. Πάω για kickboxing. Περίμενε, να έρθω κι εγώ μαζί σου. Όχι, το kickboxing δεν είναι για βρέφη. Μη στεναχωριέσαι, θα σε γράψω καράτε. Εσένα, τι να σε γράψω. Λοιπόν, το ραμαζάνι τέλος. Απαγορεύεται αυστηρά. Μπουμπί ρεμιρδίρ. Εγώ διαταγές από χριστιανούς δεν παίρνω. Σας μοιάζω εγώ για χριστιανός, μωρέ παιδιά. Χριστιανοί, Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, όλοι το ίδιο είναι. Όλοι πιστεύουμε στον ίδιο Θεό, απλά το αλλάζουμε τόνο. Τι παιδί έχω εγώ. Μπράβο, ρε Νικολάκη. Μπράβο. Οχ, τον έκαψα το μουσάκα. Είναι ακόμα παγωμένο στη μέση. Έτσι πρέπει να είναι. Στη φωτογραφία της συσκευασίας το φαγητό δείχνει να χνίζει ολόκληρο. Αχ, Νικολάκη μου. Κόλπα διαφημιστικά. Μην τρως το παγωμένο, αγάπη μου. Φάει το γύρω-γύρω. Έλληνα, σου βάλω μερικά κομμάτια μου σου έκανα να πάρεις μαζί σου. Θα πάω να το κάνω τι, να τα πάω βόλτα. Βρε, παιδάκι μου, δεν θα πας στην Άννα. Μπορεί να πεινάσετε. Ναι, θα πάω. Απλά μωρή, οι γονείς της Άννας είναι βραγκάτοι, έχουν 5 άτομα προσωπικό. Δεν χρειάζεται. Ένα έτσι κάνεις και σου φέρνω ό,τι θέλεις. Αλλά και έτσι θα πας με άδεια χέρια. Να γυρίζουν να μας πούνε ότι σε ταΐζουνε κιόλας. Εσύ γιατί ανακατεύεσαι, με τη μάνα μου μιλάω. Έλλη μου, ζούμε όλοι μαζί σε αυτό το σπίτι και έχει αντίκτυπο ό,τι και να κάνεις και σε εμάς. Ναι, έχει δίκιο με τι. Δεν μπορείς να πας με άδεια χέρια. Όχι, όχι. Θα πάρεις μαζί σου μερικά ωραιότατα μπουκάλια καλό κρασί. Ε, καλά, αφού επιμένετε. Εντάξει, τελικά τρώγεται και στη μέση. Λοιπόν, αυτά για εσάς και αυτά για τους γονείς. Μην αργήσεις πάρα πολύ, αύριο έχει σχολείο. Αν δεις και κοντεύουνε μεσάνυχτα. Ξέρω, ξέρω. Να τρέξω πρώτη γυνή αμαξά μου κολοκύθα. Τι θα κάνετε? Θα παίξουμε μπουκάλα. Αχ, τι γέλιο κάναμε όταν παίζαμε με τις φίλες μου μπουκάλα. Οχ, θα πει πάλι για τη φάση με την Ελεονόρα. Αυτή η Ελεονόρα, ρε παιδάκι μου, ήταν απίστευτη στα φιλιά. Το ζούσε, αφού ήταν το διάστημα που νόμιζε ότι θα γίνω λεσβία. Αχ, τι κρίμα που δεν έγινες. Εγώ θα είχα παραμείνει ο Άριο και η ζωή μου θα ήταν πολύ πιο απλή. Γεια. Γεια. Βρε, δεν βλέπομαστε πια με την Ελεονόρα, χρόνια τώρα. Α, μάλιστα, χωρίσαν οι δρόμοι σας, ε. Τι κρίμα. Μεγάλη ήττα, Κατερίνα, κατάντια. Άλλοι κρύβουν τους φίλους τους και εγώ επινοώ φανταστικούς φίλους. Τέλειο. Πάμε για καφέ. Πάμε. Και η μάνα μου με φόρτωσε λες και θα πάω μετανάστευση στη Γερμανία. Και είναι ακόμη σήμερα, τι θα κάνουμε μέχρι το βράδυ. Ναι, και οι έφηβοι μιλάμε μόνοι μας, δεν είναι δικό σας προνόμιο. Πατατάκι. Όχι, ευχαριστώ. Το θείο σου με το Κοράνι στο κεφάλι ως την έσχατη μέρα. Παπαγγιουνά, τι σχέση έχει ο θείος? Δεν μου είπε εκείνος να νηστέψω. Α, δεν σε είπε εκείνος να νηστέψει. Σε επηρεάζει όμως. Όπως έκανε και με τη μάνα σου. Ξέρω τι σου λέω. Θέλω να μελετήσω. Μπορείς να πάρεις το δίσκο? Όχι, δεν το παίρνω. Σένινατ, μπένινατ. Μην κάνεις απαιδί. Και εσύ σταμάτα τις υπερβολές. Δεν κάνουν όλοι μουσουλμάνοι έτσι. Κι εγώ είμαι μουσουλμάνος, αλλά. Τι αλλά? Τρώω. Όταν ήμουν παιδί, και εγώ τα ίδια με σένα έκανα. Αλλά μετά ανακάλυψε ότι ο παππούλης σου έτρωγε όλα τα λεφτά μας στα ποτάκια στις γυναίκες και έτσι την έχασα την πίστη μου. Και ύστερα γνώρισα τη μάνα σας και ερωτευτήκαμε. Και την ξαναβρήκα την πίστη μου, γιατί η μαμά σας ήταν ένας άνθρωπος τίμιος και ειλικρινής. Αλλά με μέτρο. Και όταν τέλειωσε τις σπουδές της στην Τουρκία, μαζί με το πτυχίο της, έβαλε στη βάλτσα της και εμένα και ήρθαμε εδώ στη χώρα της, που είναι για μένα και δική μου χώρα.
Είναι η δεύτερη πατρίδα μου και έχω λόγους να την αγαπάω, γιατί είναι η πατρίδα η δική σας, είναι η πατρίδα της μάνας σας και είναι και η πατρίδα της Μυρτός. Τι σχέση έχουν τώρα όλα αυτά? Και στο κάτω-κάτω και η μαμά μουσουλμάνα ήταν. Ναι, αλλά δεν έκανε υπερβολές. Φάε, βρε παιδί μου, μια μπουκιά. Έλα, κάντο για χάρη μου. Σε παρακαλώ. Μπαμπά, είμαι Ελληνίδα και είμαι μουσουλμάνα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις τι δούλα με έχω φάει εγώ από μικρή? Όλοι σας έχετε από κάπου να πιαστείτε και μια ιδέα να πιστέψετε. Ο Τζέμ έχει τους φίλους του, εσύ έχεις τον ερωτά σου. Εγώ, μπαμπά, δεν έχω τίποτα. Πώς τίποτα, κορίτσι μου? Τι είναι αυτά που λες? Μπορείς, σε παρακαλώ, να σεβαστείς ότι έχω κι εγώ μια ιδέα να πιστέψω και να με αφήσεις ήσυχη? Συγγνώμη, δηλαδή, εγώ, ο πατέρας σου και ο Τζέμ, ο αδερφός σου, είμαστε τίποτα? Αυτό που λες μου προκαλεί πολύ μεγάλη στεναχώρια. Μιλάω για κάτι ανώτερο και το καταλαβαίνεις. Κάτι που μπορώ να στηριχτώ στις δύσκολες στιγμές μου. Δηλαδή, κι εγώ τι ρόλο παίζω? Αν δεν μπορεί το παιδί μου να στηριχθεί σε μένα, τότε εγώ τι κάνω? Να πάω να πνιγώ? Τώρα μιλάς εγωιστικά. Και εσύ με βάζεις να κοντραριστώ με τον Αλλάχ. Ποιος θα σε κατακτήσει? Αμαρτία, βρε μπαμπά. Η μαμά πίστευε και έτσι την κρατάω στην καρδιά μου. Το ίδιο θα λέει και αυτή η κορίτσι μου. Το ίδιο ακριβώς που σου λέω κι εγώ. Έλα, φάε κάτι, κόρη μου, και μην το παρακάνεις. Όμως τα μάτια σου πώς με κοιτάς? Δεν θες να παίξουμε, θες να με φας? Όχι, εγώ ταξιμετρητό δεν έχω, αλλά έχω φαγάκι κερασμένα όλα από τους Τούρκους και κρασάκι, γιατί εγώ δεν πίνω. Έχω υποσχεθεί ότι θα ξαναπιώ μετά τα 18, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έγινε χάλια, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και μερικές υποσχέσεις πρέπει να τις κρατάς, γιατί όπως και με τη φίλη μου την Κατερίνα που είναι στο Ντουμπάι, εδώ, έχουμε υποσχεθεί ότι θα είμαστε κολλητές. Άντε να βρω εγώ άλλη φίλη τώρα. Δεν μπορώ να βρω άλλη φίλη. Γιατί άμα βρω άλλη φίλη και γυρίσει η Κατερίνα που είναι στο Ντουμπάι, θα πληγωθεί, δεν θα πληγωθεί? Για μένα, κάτι για μένα. Έχω μόνο πατατάκι. Θες να πας πατατάκι? Εδώ, το έχω ανοίξει. Κάνα μετρητό, αμέτρητο. Κάνα παλιά πιταγούλα, κάνα λυγμένο γραμμάτιο, κάνα χαλασμένο ομόλογο. Αυτό. Λοιπόν, άντε παίξτε κάτι να ευχηθήσουμε τώρα. Πάμε, πάμε. Καλή κυρία, ένα βρουλάκι για τους καλλιτέχνες. Καλέ, σας μυρίζει τίποτα? Ναι. Αυτή εκεί η κυρία με τη μαϊμού, την τσάντα και το πατσουλί είναι. Ραδίβα, μουτσάντος, πάμε! Άρα, μαλέστρο! Ήχα! Τίποτα, σου λέω. Μπουκιά δεν έχει βάλει στο στόμα της. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να κρεμάσω μαύρα πανιά στα παράθυρα να νομίζω ότι νύχτωσε? Όχι, αγάπη μου, όλα καλά. Όλα καλά. Ναι. Καλή δουλειά. Τζεμ, γιατί δεν νηστεύεις? Γυμνάζομαι. Θέλω πρωτεΐνες. Πώς νομίζεις ότι χτίζονται αυτά? Εξάλλου, εσύ νηστεύεις για όλη την οικογένεια. Δεν χρειάζεται να νηστεύσω κι εγώ. Εσύ τι χαμογέλασα τσο κοντά? Δεν πας να μαζέψεις την κόρη σου και ανέβεις τα παγκάκια? Τι εννοείς? Η Έλλη. Ναι, η Έλλη. Άμα είναι να τσοντάρω κι εγώ δηλαδή, γιατί μάλλον δεν της φτάνει το χατσιλίκι που της δίνεις. Μάζερ συλλέψεις και στην καινούργια γειτονιά. Κοιτάζοντας μες στον καθένα. Τι βλέπω ένα πρόσωπο γνωστό. Κι ίσως η ασχήμια του να φύγει. Να φύγει! Να πάει αλλού! Έτσι! Μόλις πληθώ και ξεριστώ. Πολύ καλή ιδέα! Μαμά! Δεν περίμενα ότι οι φίλες σου θα είναι τόσο τριχωτές. Μαμά, να σου εξηγήσω! Τι να μου εξηγήσεις? Ότι μου είπες ψέματα? Ότι είσαι παρέα με τρεις, συγγνώμη κιόλας ρε παιδιά, τρεις άπλητους αλκοολικούς? Αυτοί είναι οι φίλοι μου, οι κολλητοί μου και δεν σου επιτρέπω να τους προσβάλλεις έτσι! Σας πρόσβαλα, παιδιά! No problem. Εντάξει, απλά δεν είμαστε ζητιάνοι, είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Απλά πάρα πολύ ελεύθεροι. Μπράβο, καλή ελευθεριά! Να μ' αγαπάς! Όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Ρε
ρε μαμά. Δεν είναι σχολείο αυτό. Κέντρο πειραμάτων για υβρίδια ανθρώπου είναι. Καρδιά μου, η εφηβεία που περνάς είναι για μελέτη. Μη με κοιτάς με συμπόνια, θα κρανιωθώ. Έλα χαμογέλα, τι έχουμε πει. Όταν χαμογελάς τον κόσμο, σου χαμογελάει κι αυτός. Δεν μπορώ να ακούω αυτές τις μπουρδες συνέχεια. Και δεν θέλω να χαμογελάω και χωρίς λόγο. Για να σου το πω κι αλλιώς, δεν έχω κανένα λόγο να χαμογελάω. Και δεν θέλω να κάνω και καινούριους φίλους στο σχολείο, γιατί είμαι μονόχρωτη και ακοινώνητη, εντάξει. Μη σε παίρνει από κάτω. Ξέρεις πόσες διάσημες προσωπικότητες ήταν μοναχικοί άνθρωποι. Ζωγράφοι, καλλιτέχνες, ποιητές, φοβεροί τύποι, αλλά μπακούρια. Άσε με ρε μαμά. Μια χαρά περνάω με το μικρό και άσημο εαυτό μου. Έλα εδώ, δεν σε αφήνω. Μαγκαλίτσα. Κάνω έτσι, μου αρέσει. Θα μου κάνεις και εσύ μετά. Μέρα, Βασούνα. Μάλλον δεν είδες την κλήση μου. Σε έπαιρνα μήπως θέλεις να έρθεις να φάμε μαζί, γιατί όλοι οι άλλοι έχουν φάει. Αλλά τέλος πάντων, εγώ τώρα θα φάω, δεν αντέχω άλλο. Ευχαριστώ, Ντιλέκ. Καλή όρεξη, Ντιλέκ. Καλή σου όρεξη, τη Λέκα. Και λουκουμάκι, βρε. Τι ρω τις παραδόσεις μας εγώ. Αν τηρούσεις τις παραδόσεις, θα ανίστευες όπως κάνει κάθε πιστός μουσουλμάνο. Καλή. Λουκουμουνού, γεύε. Τσάινιτς. Πας καλά, βρε. Ραμαζάνι έχουμε. Σε έκανε σαν τα μούτρα της η χριστιανή. Που μακάρι να ήταν και χριστιανή, δηλαδή. Τίποτα δεν είναι. Βάει, βάει, βάει. Μπρε, κάτσε τώρα, πού θα πας, μην κάτσε κατακίνηση απότομη, για δεν θα φταίω. Μην παίζεις με αυτά με την και την έγκελα, ε. Έχεις δει την ταινία σου, είναι τότ, ο φωνικός κουρέας. Αυτή με τον Τζόνι Ντεπ που τους έκοβε φέτες σαν ζουζουκάκια και άλλοι τους μαγείρευε τέκα. Ωραία ταινία, ναι. Πού το πας, ρε. Σε θεωρώ πολύ έξυπνο άνθρωπο για να καταλάβεις που το πάω. Αν και θρησκόληπτος, συντηρητικός και οπισθοδρομικός. Άμα δεν πείσεις την γυναίκα να σταματήσει να νηστεύει. Πιστεύει και νηστεύει. Πού είναι το κακό. Αλή, τρέμει το χέρι μου και δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό. Μην παίζεις, σε παρακαλώ, με την υπομονή μου. Καλά, εσύ δεν πειράζεις ούτε μυρμήγκι, βρε. Άμα είναι για να προστατέψει τα παιδιά του, είναι τελίκος και το αρνεί. Αλή, 15 χρονών κορίτσι, πάνω στην ανάπτυξη δεν μπορεί να παίζει με την υγεία της. Εσύ που είσαι γομάρι, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Θα πείσεις την Τηλέκ να σταματήσει την νηστεία. Εγώ. Ναι, εσύ. Να την πάω κόντρα στον αλλάξι σου παραδόσεις. Ακριβώς. Καλύτερα να πεθάνω, μου λέει. Κερνάω ξύρισμα. Μην πας αξύριστος να συναντήσεις τα ποτάμια με μέλι και νερό. Αχ, βάλε αφρό, βρε. Plan A. Βαθιά ανάσα με το διάφραγμα και με την εκπνοή. Αποβάλλω την αρνητική ενέργεια. Τζίφος. Plan B. Φοράω τη μάσκα της αδιαφορίας, παίρνω το βλέμμα της αγελάδας και περνάω ανάμεσά τους σαν αόρατη. Έπιασε, έπιασε. Δεν έπιασε. Σούλα, τρως. Όχι βέβαια. Το μυρίζω. Q19, Τηλέκ, Q19. Κορίτσι μου, μετά το σχολείο τι κάνεις? Έχω φροντιστήριο. Έχει φροντιστήριο το παιδί? Ναι, λέω, πριν το φροντιστήριο, έχεις λίγο χρόνο να βρεθούμε, ε? Ναι. Σε πεθύμισα, Γιάβρο. Ναι. Να βρεθούμε στο μπακάλικο. Ναι, όχι στο μπακάλικο. Όχι, καλύτερα στο κουρείο, ε, να βρεθούμε στο κουρείο. Λοιπόν, τη λέει Γιάβρο μου, όλοι ξέρουμε πόσο πιστή είσαι. Δεν χρειάζεται να φτάνεις να το παρατραβάς
για να μας το αποδείξεις. Το παρατραβάω. Ναι, ναι, θέλω να πω ότι έχεις πολύ βαρύ πρόγραμμα. Όλη η μέρα να μένεις νηστική και διψασμένη. Σχολείο, φροντιστήριο, μελέτη. Δεν είναι κακό. Τι δεν είναι κακό? Δεν είναι κακό να φας κάτι για να σε κρατήσει. Τι? Να φας κάτι για να σε κρατήσει. Τρώω, το βράδυ. Όχι, να φας κάτι και το πρωί. Α, ή πιες λίγο κεφίρ, η Αριάννη, κλο κλο κλο, κατεβαίνει και εύκολα. Ο Αλλάχ βρε, θα στεναχωρηθεί άμα πάθεις κάτι. Τι λες, εσύ δηλαδή τρως? Εγώ δεν είμαι, ναι, δεν είμαι στην ηλικία σου. Αλλά παρόλο που δεν είμαι στην ηλικία σου, ορίστε. Α, ορίστε. Είναι και μέρα, ε, τρώω κάτι άμα πεινάς, Νάνα. Δεν το πιστεύω! Σε ανάγκασε ο παπάς μου να κάνεις αυτή την αμαρτία! Εσύ τον ανάγκασες! Όχι, 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 κορίτσι μου, όχι! Τι όχι, νομίζεις δεν τον βλέπω τόση ώρα στον καθρέφτη που σου κάνει νοήματα πίσω από την πλάτη μου! Ντροπή σας! Κάτι τέτοια βλέπω και δυναμώνει την πίστη μου! Να το ξέρετε! Ορίστε! Δυνάμωσε η πίστη της! Τι θα κάνω με αυτό το κορίτσι? Εγώ προσπάθησα, το είδες, ε! Και ευτυχώς το παιδί είναι πιο μυαλωμένο και από τους δυο μας. Πάω τώρα να προσευχηθώ και να κάνω μετάνοιες γιατί αμάρτησα. Α, με την θύμησέ μου να σου φέρω κάτι λουκούμια πολιτικά με τριαντάφυλλο. Καινούργια παραλαβή. Δεν θέλω, μωρέ, έχω στόκα απ' τα άλλα. Εγώ θα στα φέρω για τον Μπαϊράμι. Να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Τσοτσόκλουκο. Άιντε. Με γράφει κανονικά. Τρόχι, με το καλημέρα σας. Κάνε μερικές ασκήσεις, χαλαρώσου μαζί μου. Θα τα δεις αλλιώς τα πράγματα. Εκείνη πρέπει να με δει αλλιώς. Άστο, άστο, άστο. Όχι, πάρτε το. Σε ευχαριστώ. Η κόρη μου είναι. Έλα, αγαπή. Όχι, δεν θα γυρίσω ακόμη. Έχω πολλές δουλειές στο κέντρο. Βαρέθηκες μοναχούλα σου, ε. Παραδέξου το. Η παραδοχή είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Αν παραδεχτούμε το ποιοι είμαστε... Μου το κλείσε. Δεν πάει καλά αυτό, κορίτσι. Πάμε μαζί. Τελικά δεν είμαι μόνη σε αυτό το πλανήτη. Γεια. Πλάκα μου κάνεις. Τι θες, ρε φίλε. Πρώτον, πού βρήκες τη διεύθυνσή μου και δεύτερον, μιλούσα στο τηλέφωνο και με διέκοψες. Καλά, δύο λεπτά να πω ένα γεια. Τι κάνεις πριν καλέσω την αστυνομία? Τα έχεις καλά με τους μπάτσους. Κρίμα. Και νόμιζα ότι είσαι free spirit. Είμαι πάρα πολύ free spirit, αλλά αυτό τι σημαίνει, ότι δεν έχω ένστικτο επιβίωσης? Μη φοβάσαι, δεν θα σε πειράξω. Αλέξη, ή φεύγεις τώρα ή θα βάλω τις φωνές. Θυμάσαι το όνομά μου. Περίεργο. Είσαι πολύ παράξενο πλάσμα τελικά. Ναι. Είμαι πάρα πολύ περίεργη και αντικοινωνική και ό,τι άλλο στραβωθές. Γεια σου τώρα. Μισό. Σου έφερα ένα δώρο. Να. Δώρο? Για μένα? Τρελαίνομαι για δώρα. Τα δώρα τα συχαίνομαι. Καλά, δες το πρώτα και πέτα το στα σκουπίδια μετά. Καλά, αφού μπουκάρισες με το έτσι θέλω να μην σε προσβάλλω. Δυστυχώς δεν γράφει, αλλά ξέρω τι σημαίνει να στο έχει χαρίσει ο πατέρας σου. Ευχαριστώ. Θα μπορούσε να το έχει κολλήσει και καλύτερα. Προσπάθησα, αλλά λείπανε πάρα πολλά μικρά κομματάκια. Και δεν γινότανε. Ο πατέρας σου δεν ζει εδώ μαζί σας? Ο πατέρας μου... Θέλεις κούκκις με σταφίδες? Σ' αρέσουν τα κούκκις με σταφίδες? Τα λατρεύω. Ο πατέρας μου ζει κάπου στον Αμαζόνιο. Α, καλό. Όχι, αλήθεια. Είναι εθνολόγος και ζει με μια φυλή που ούτε το όνομά της δεν μπορώ να προφέρω. Εκτός αν τον έχουν μαγειρέψει και τον έχουν φάει. Ο δικός σου? Και ο δικός μου έχει φύγει εδώ και πολύ καιρό. Φέτος ήρθατε εδώ στην περιοχή? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Βρίσκομαι σε κατάσταση σοκ. Τέλειο χαμόγελο. Πολύ ωραίο σπίτι πάντως. Γιατί κυκλοφορείς με τόσα βιβλία? Δεν μου φαίνεσαι για φύτουκλας. Όχι, καμία σχέση. Οκ, θα σου το πω, αλλά μην γελάσεις, υποσχέσου το. Λοιπόν, πηγαίνω στη βιβλιοθήκη, δανείζομαι ότι έχει γίνει best seller, τα διαβάζω, τσεκάρω ότι δεν μου αρέσει και τις αλλαγές τις στέλνω στο συγγραφέα. Βλακεία, ε. Όχι καθόλου βλακεία. Είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό. Αυτό ακριβώς κάνω κι εγώ. Σοβαρολογείς. Τι κάνεις εδώ?
Διαλογισμό. Μπράβο σου. Δεν είπες ότι θα καθυστερήσεις. Το είπα, αλλά μετά σκέφτηκα ότι το μικρό μου κοριτσάκι είναι μόνο του και βουλιάζει τη μοναξιά του. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βουλιάζω στη μοναξιά μου και επειδή μου την έσπασες, αυτό ακριβώς θα πάω να κάνω στο δωμάτιό μου. Και μη με ενοχλήσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι να πω. Δεν βάζω άκρη με αυτό το παιδί. Τι έγινε, εντάξει. Κρυβόμαστε. Ναι, από τη μάνα μου. Πιστεύει ότι είμαι αντικοινωνική και δεν θέλω να της το χαλάσω. Πω, sorry, είναι χάλια εδώ. Όχι, εντάξει. Τα δύο κρεβάτια, τι τα θέλεις? Μένω με την αδερφή μου. Δεν με άκουσες να το λέω αυτό. Απλά φιλοξενώ κάποια τυχαία κοπέλα μέχρι να επιστρέψεις πίσω στη Μέκα. Idea, καλό. Ζωγραφίζω γιατί με βοηθάει να σκέφτομαι. Παίζεις κιθαρά? Α, ναι. Εσύ? Κι εγώ, δικά σου? Όχι. Εγώ, μόνο δικά μου. One day I'll come and take you out of here. It may be dark, there might be rain. But there's no joy without the pain. My love. Πέφτουν τα φύλλα και εσύ δεν είσαι εδώ. Γι' αυτό μ' αρέσει να ξυρίζω το τρίχωμα της γάτας μου. Το τρως το μπισκοτάκι σου, ε! Έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Τέλειο. Κατερίνα, ενθουσιάζομαι γρήγορα. Δεν ξέρω, αλλά εγώ νιώθω ήδη τον Αλέξη φίλο μου. Έλλη! Τι θέλει πάλι, κρύψου. Μισό λεπτό, έχω το χεράκι μου στο ισόρουχο! Ανακάλυψα ότι το μικρό μάτι της κουζίνας ανάβει επάνω και αριστερά και σου έφτιαξα ζεστή σοκολάτα. Και τι θες τώρα, Νόμπελ? Να στη δώσω. Δώστη μου. Κάτσε, κάτσε, θα καείς. Περίμενε. Δεν θα καώ, δώστη μου. Κάτσε, δε παιδάκι μου, πώς κάνεις έτσι. Πα, 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 πα. Πλησίαζες σε οργασμό? Φύγε, μαμά, σε παρακαλώ, φύγε. Χίλια συγγνώμη. Συνέχισε, συνέχισε. Σήκω, φύγε, σε κετεύω! Φύγες, φύγες, φύγες. Να σου πω λίγο. Αλέξη, Αλέξη, προχώρα. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Πάντως, είμαι cool εγώ με αυτό. Θα λέμε στο σχολείο. Μα να σου εξηγήσω. Γεια, γεια, γεια. Μαμά, θα σε σκοτώσω. Για λαμπώ. Καλό, δεν τρέπεσαι. Με εκμεταλλεύτηκες για να την πέσει την κόρη μου? Όχι, όχι, κυρία Χριστίδου. Δεν είχα τέτοιο σκοπό, στο λόγο μου. Απλά, ξαφνικά μου μίλησε γλυκά, μου φέρθηκε καλά και μ' άρεσε. Σου φέρθηκε καλά? Ναι. Για αρκετή ώρα? Για αρκετές μέρες. Η Έλλη, πώς το κατάφερες αυτό? Τι να σας πω. Πάντως με μένα δείχνει, όπως αυτό που λέτε, συναισθηματική σταθερότητα. Αλλά εντάξει, εσείς είστε μητέρα της. Αν δεν θέλετε να ξανάρθω, καταλαβαίνω. Όχι, όχι, όχι. Αφού σου φέρθηκε καλά, θα ξανάρθεις. Αλλά δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Αν το καταλάβει, αλλημονό μας. Αντάτε, φύγε τώρα. Σου έχω πει ότι τα μποτάκια σου είναι πολύ cool, ε. Γεια. Γεια. Καλά, αυτή είναι πιο σαλδαρισμένη από μένα.
Κεφάκια βλέπω, πώς και έτσι. Δεν έχω το δικαίωμα. Όλοι έχουν το δικαίωμα να είναι ευτυχισμένοι, ακόμα και οι μοναχικές ψυχές όπως εσύ. Γεια σας, αγάπες μου. Πω, 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 έφερες φαγάκι. Βεβαίως, έφερα να φτιάξουμε φαΐ για όλους. Διότι η κυλίτσα προηγείται της ψυχής. Κορμάκι νηστικό, αδύναμο το πνεύμα. Τζεμ, λαχματζούν. Έφερες λαχματζούμ. Τι είναι το λαχματζούμ, βρε παιδιά? Είναι σαν μικρές πίτσες με κιμά μοσχαρίσιο και πολύ καμπαχαρικά. Α, έχει και σκορδάκι και ντοματούλα, πω πω, φανταστικό. Να γλύψεις το δαχτυλά σου, λέμε. Θα σταματήσετε επιτέλους, επίτηδες το κάνετε. Οι συνωμοσίες σε μένα δεν πιάνουν. Πάω μέσα να διαβάσω. Α, και αν θέλετε, αφήστε μου κάτι να φάω μετά. Το βράδυ, ολομόναχη, σαν να μην έχω κανένα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχει άδικο. Μόνη της τρώει κάθε βράδυ στην κουζίνα. Τι έχω κάνει λάθος με αυτό το παιδί? Εσύ πιστεύεις ότι έχω κάνει λάθος? Λογικά ναι, για να αντιδράει έτσι. Εντάξει τώρα, ρε Μύρτο, πες κάτι για να με παρηγορήσεις. Κανονικά πρέπει να πεις, όχι αγάπη μου, δεν φταίς εσύ. Να μην αισθάνομαι άσχημα. Καρδιά μου, αυτά σημαίνουν μόνο στις ταινίες. Θα μπορούσα να σε αγκαλιάσω, να σου δώσω χίλια φιλιά, να το πάω ακόμα και πιο πέρα. Αλλά σίγουρα δεν θα σε παρηγορήσω για κάτι που ευθύνεσαι. Αγάπη μου. Καλημέρα. Πού πας εσύ? Σαντιτζάκι, φιλάκι. Αγάπη μου εσύ. Φιλάκια. Τζεμ. Καλημέρα. Όχι, ευχαριστώ. Καλημέρα στα κορίτσια μου. Καλημέρα, κοίτα τι σου έχω. Α, όχι, ευχαριστώ. Νηστεύω. Μέχρι τη δύση του ηλίου και μετά θα φάω παρέα με την κόρη μου. Είσαι ο πιο γλυκός, ο πιο τρυφερός, ο πιο καλός μπαμπάς του κόσμου. Αυτό ήθελα να ακούσω. Επιτέλους, σε ανακαλύπτω πάλι και ζωγραφίζω έναν ουρανό για να πετάξω μέσα και να έρθω να προσγειωθώ στην αγκαλιά σου. Αγάπη μου, το σηκώνεις γιατί έχω μέλια? Το βλέπω. Γραμματεία κυρίας Χριστίδου, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Μάλιστα, κύριε Δημητρίου, περιμένετε μισό λεπτό. Ο κύριος Αλέξης Δημητρίου ρωτάει αν μπορεί να αλλάξει το ραντεβού του για τις 4. Αλέξη, εσύ είσαι? Ασθενήσουν ο Αλέξης. Δικό σου κόλπο ήταν αυτό, μαμά, ε! Του είπες τα πάντα για μένα και τον έβαλες να μου την πέσει! Αγάπη μου, δεν είχα ιδέα. Εγώ ξέρεις, αυτά τα μαθαίνω τελευταία. Τι μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, Δημητρό? Και βέβαια δεν το έκανα. Το ορκίζομαι, δεν ήξερα τίποτα. Ποιος είναι αυτός ο Αλέξης Δημητρίου, ρε παιδιά? Μόλις μου κατέστρεψε στη ζωή, δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ! Εσύ δεν θέλεις τέτοια. Μισώ και εκείνη και εμένα και σένα. Όλοι σας μισώ και τη ζωή μου τη μισώ. Αλλά πάει και τελείωσε όταν αποφάσισα. Θα γίνω καταθλιπτική, θα φρικάρω από τα ψυχοφάρμακα, θα ακούω φωνές, θα αρχίσω το ποτό για να μην ακούω τις φωνές, θα γίνω αλκοολική, θα κάνω θεραπεία. Όμως μετά θα ξανακυλήσω στο ποτό και στα ναρκωτικά και θα αυτοκτονήσω. Έλλη, άκου, άκου. Όταν απελπιζόμαστε και όταν έρχεται η στιγμή που δεν βλέπουμε φως πουθενά, τότε πρέπει να στρεφόμαστε στον Αλλάχ. Μήπως αντί να τα κάνεις όλα αυτά, είναι πιο εύκολο να αλλάξω πιστήσεις? Όχι, όχι. Ποτό και ψυχοφάρμακα. Thank you.